φίλους, συντρόφους από το Λεωνίδιο, από τη Γορτινία, από το Άστρος, από τη Μεγαλόπολη, από την Τρίπολη. Εδώ χτυπάει η καρδιά της Αρκαδίας, η καρδιά του Πασόκ. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε μαζί τις προσπάθειες για τη χώρα, τις προσπάθειες για την Αρκαδία. Θέλω όμως να μοιραστώ μαζί σας μερικές κουβέντες που είπαν για μένα χθες τα στελέχη του ψηφοδελτίου της Επικρατείας, που με τίμησαν με την παρουσία τους. Θα ήθελα να είναι εδώ σήμερα, αλλά μιλάει ο πρόεδρός μας, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, στην Αθήνα, όπου σήμερα στείλαμε σε όλη την Ελλάδα, μιλάνε οι υποψήφοι, και αναρωτιέμαι, αυτό το διψήφιο είναι μόνο στις αίθουσες? Να ξέρετε ότι η μεγάλη έκπληξη των εκλογών στην 21η θα είναι το Πασόκ. Θα ήθελα να μοιραστούμε μαζί αυτά τα λόγια που είπαν οι αγαπημένοι σύντροφοι. Αυτό είναι μια διαφορά που έχει να κάνει με μας. Τους ενδιέφερε μόνο να επιβιώσουν πολιτικά. Τους ενδιέφερε να έχουν μία καρέκλα. Δεν τους ενδιέφερε αν είναι αριστερή ή δεξιά η καρέκλα. Αυτή είναι η διαφορά με αυτά τα παιδιά, με όλο το στελεχιακό δυναμικό που έμεινε στα δύσκολα και υπερασπίστηκε τις αρχές και τις αξίες του. Και εδώ θέλω να κάνω μία διάκριση ανάμεσα στα στελέχη και στους ψηφοφόρους. Οι ψηφοφόροι έχουν κάθε δικαίωμα στις εκλογικές αναμετρήσεις να ψηφίσουν αυτό που θέλουν. Μπορούν να αλλάξουν άποψη, αλλά τα στελέχη δεν μπορούν να συμπεριφέρονται με αυτόν τον κοινικό τρόπο. Φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε σήμερα, γιατί στις 21 του μηνός θα αποφασίσουμε για τις ζωές μας. Καταλαβαίνω το άγχος του Κυριάκου και του Αλέξη για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός, αλλά το άγχος όλων εσάς είναι πώς θα βελτιωθεί η ζωή μας. Καταλαβαίνω το άγχος του πρωτοσάρτε καθημερινά για το πώς και πώς πρέπει να είναι, ποιος θα πρέπει να είναι πρωθυπουργός, αλλά με ποιες πολιτικές και τι πρέπει να κάνει. Και επειδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν προσπαθήσει να εξοραίσουν όλη την εικόνα, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω για να καταλάβετε τι συμβαίνει σήμερα στη χώρα με μερικά στοιχεία. Και επειδή αυτά τα στοιχεία θα μπορούσε να πει κάποιος από πού τα βρήκες, είναι η πρόσφατη επιστολή του Αλέκου Παπαδόπουλου που έστειλε στους πολιτικούς αρχηγούς, ενός ανθρώπου με ήθος, χωρίς λαϊκισμούς, και ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα προς όλους στις ηγεσίες και σε αυτούς που πιστεύουν, που μας λένε ότι έχουμε πάλι μια θωρακισμένη οικονομία. Θα το θυμάστε, το λέγει και ο Κώστας Καραμαλής αυτός. Σήμερα, αν θα δείτε, το δημόσιο χρέος είναι μεγαλύτερο από το δημόσιο χρέος του 2011 εν μέσω κρίσης. Των αγαθών και των υπηρεσιών που εισάγει μια χώρα σε σχέση με την αξία αυτό που εξάγει, δείτε το, το 2022 ήταν 38,37 δις και τώρα είναι, και το 2011 ήταν 21,1 δις. Και βέβαια, αυτό που σας αφορά όλους είναι ότι η έμεση φορολογία, οι έμεση φόροι που χτυπούν εσάς, εμάς, τη μεσαία τάξη, τους πιο ευάλωτους, είναι στο 66%.